Εγώ καλημερίζω και τον κύριο Αντωνόπουλο από το τοπικό Πασόκ, Νομαρχιακή Επιτροπή Πασόκ εδώ στο Ηρακλείο. Κύριε Αντωνόπουλε, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Γιατί αναφέρουν εμένα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν νωρίς εχθές το πρωί ως δηλώσεις από τον ίδιο τον υπουργό. Στη συνέχεια η περιοδία του σε όλο τον νησί, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Μόνο δώστε μου τη δυνατότητα να πούμε το εξής. Για τον Νίκο Καζαντζάκης είπε ότι πρόκειται για αεροδρόμιο με σημαντική υψηλή και συνεχώς αυξανόμενη επιβατική κίνηση. Ότι με χρηματοδότηση από την εταιρεία Τέρνα κατά τον ίδιο και η αναγκαία συντήρηση του τμήματος στρώματος του διαδρόμου, του διάδρομος που κατασκευάστηκε πριν από 50 χρόνια και για το αεροδρόμιο Καστελίου προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, είπε ότι η πρόοδος υλοποίησης του οποίου έχει ξεπεράσει το 31%, ένα δύσκολο έργο, εξαιρετικά σύνθετο, αλλά όπως είπε, εργαζόμαστε με σχέδιο και μεθοδικότητα, συλλογικά και συνεκτικά για την υλοποίηση των έργων που έχει ανάγκη η Κρήτη εδώ και δεκαετίες. Έργα τα οποία κοστολογούνται στα 3,5 δις ευρώ στο νησί. Ακούγεται θετικό για τα δικά σας τα αυτιά? Κοιτάξτε, προφανώς και επενδύσεις, ειδικά σε τέτοιο επίπεδο που μπορούν να γίνουν σε έργα υποδομής στην Κρήτη, προφανώς είναι κάτι θετικό. Το θέμα είναι να δούμε λίγο πιο ψύχραμα και πιο ρεαλιστικά όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν εξαγγελθεί, κάποια υλοποιούνται ή κάποια είναι να δούμε πράγματι το επόμενο διάστημα και να δούμε τι χρονοδιαγράμματα έχουν και πότε αυτά θα υλοποιηθούν για να μπορέσουν να δώσουν αποτέλεσμα στην τοπική κοινωνία. Προφανώς και είναι καλοδεχούμενες αυτές οι εξαγγελίες. Θα πρέπει όμως να αναφέρω ότι είναι πάρα πολλές οι καθυστερήσεις. Βλέπετε τι γίνεται και με το ΒΕΑΚ, με το ΒΟΑΚ. Βλέπετε τι γίνεται με το φράγμα του Πλατή Ποταμού, όπου είναι ένα έργο 50 ετών και πλέον, που έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει, να οραματίζεται από κάποιους. Υπήρχαν τεράστιες καθυστερήσεις, γιατί η μελέτη του συγκεκριμένου έργου, η αναθεωρημένη μελέτη, ήταν έτοιμη από τον Ιούλιο. Και με τις καθυστερήσεις της συνεννόησης μεταξύ Υπουργείου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, χάσαμε πάρα πολύ καιρό. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά στην άκρη. Βλέπουμε με θετικό μάτι όλες αυτές τις εξαγγελίες. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και περιμένουμε αποτελέσματα, γιατί οι υποδομές στην Κρήτη πονάνε. Χρειαζόμαστε άμεσα εξυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών και νέες υποδομές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την τεράστια κλιματική κρίση που έρχεται μπροστά μας. Αυτό το πονάμε με τις υποδομές είναι μια πολύ μεγάλη και σοβαρή κουβέντα που θέλει πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη ανάλυση από τον καθένα από εμάς για αυτά που διαχρονικά ακούμε, κυρία Αντωνόπουλε, για αυτά που εξαγγέλλονται και για αυτά τα οποία στη συνέχεια έχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Και φαντάζομαι που ανέφερε και ο κύριος Ταϊκούρας, συζητάμε πολλές φορές, έχουν εξαγγελθεί από πάρα πολλούς υπουργούς και κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να δούμε λίγο λοιπόν πιο συγκεκριμένα τι πρέπει να γίνει, να βάλουμε λίγο τις προτεραιότητες και να δοθεί περισσότερη βάση στην Κρήτη μας, που αναφορικά σε σχέση με άλλες περιφέρειες ανά την Ελλάδα, δυστυχώς σε επίπεδο υποδομών είναι ο φτωχός συγγενής. Το μεγάλο λοιπόν ζητούμενο κατά εσάς δεν είναι αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί, τα οποία θετικά είναι, αλλά τα χρονοδιαγράμματα για το αν τελικά αυτά θα τηρηθούν όπως εξαγγέλθηκαν και από τον Υπουργό, από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, έτσι ώστε να έχουμε αυτά τα οποία δικαιούται να απολαύσει ο κάθε κριτικός. Προφανώς, και να μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε και περαιτέρω έργα. Να δούμε παράδειγμα τον νότιο οδικό άξονα και να συνδέσουμε το Καστέλι με τη Μεσαρά, που καμία αναφορά και καμία μελέτη δεν έχει ξεκινήσει να γίνεται για αυτό. Να δούμε λίγο το πώς θα πρέπει να οχυρωθεί αντιπλημμυρικά η Κρήτη για να μην είναι ευάλωτη σε καιρικά φαινόμενα που δυστυχώς ήδη έρχονται μέσω της κλιματικής αλλαγής. Και να μην γίνεται μια επικοινωνιακή παρουσίαση των έργων, όπως η Νέα Δημοκρατία έκανε και νωρίτερα παραμονές των εκλογών με το περιβόητο βιβλιαράκι 382 έργων, όπου μέσα υπήρχαν έργα και των Δήμων και της Περιφέρειας και άλλων φορέων. Να δούμε λίγο συγκεκριμένα ποια είναι αυτά τα έργα, με ποια κονδύλια γίνονται, γιατί τα 3,5 δις, αν γίνεται η ανάλυση, είναι και ιδιωτών, και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και Εθνική Πόρη. Άρα, ωραίες οι παρουσιάσεις, ωραίο το σύνολο, αλλά να δούμε λίγο συγκεκριμένα τι γίνεται, ποιο από αυτό προχωράει και πώς γίνεται η χρηματοδότηση σε κάθε ένα έργο από αυτά. Μάλιστα. Κρατάω τις δικές σας τις παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλησπέρα.